Λοιπόν, αδελφοί μου, για να κλείσει καλά η μέρα, γιατί πάντα έτσι είναι οι εκδρομές, όχι οι θρησκευτικές, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, οι εκδρομές που είναι ανάμεσά μας ο Χριστός, γιατί έστω λέει και δύο και τρεις να είναι μαζεμένοι και να μιλάνε για μένα, είμαι και εγώ εκεί, για να τελειώσουν αυτές οι αναμνήσεις οι ωραίες, δηλαδή και οι μέρες οι ωραίες, που μπορεί να είναι και οι τελευταίες μας, έτσι. Δεν έχει κάνει κανείς συμβόλαιο ότι θα ζει και αύριο. Σήμερα 30 Αυγούστου, δηλαδή 2014, που είμαστε εδώ στη Φιλιππούπολη, στο ξενοδοχείο, πώς το λέμε... Νοβοτέλ. Ναι, ξαναπέστω μια φορά. Νοβοτέλ, Πλόβλη. Νοβοτέλ, Πλόβλη, δηλαδή Φιλιππούπολης. Σε αυτό εδώ που μας έδωσε ο Θεός την ευκαιρία, γιατί όπως σας είπα, όταν κανείς προσπαθεί να περιορίσει κάποιον, του δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες, σαν να τον πιέζει να βγει προς τα πάνω. Αφού ζήσαμε διάφορα σήμερα λοιπόν και είδαμε διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι μας στήριξαν, γιατί σαν το λόγο όπου και να πας δεν έχει και σαν τον άνθρωπο, δηλαδή η ομορφότερη εικόνα που έχει στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν προσέξατε τι προσέξατε τους ανθρώπους σήμερα εδώ, τους Βουλγάρους, αλλά οι οποίοι μπορεί να είναι και Έλληνες, έτσι, ειδικά σε αυτή την πόλη. Αλλά πέρα από τα κτίρια και οτιδήποτε άλλο θα δούμε και αύριο και είδαμε και σήμερα, υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος. Και όπου και να πας, το ομορφότερο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Και όταν δεν έχει μουτζωρωθεί, δηλαδή όταν η φωτοτυπία είναι εκτυπωμένη σωστά και καθαρή, είναι καλό το μηχάνημα, η φωτοτυπία του Θεού που είμαστε εμείς όλοι, τότε χαίρεσαι να κοιτάς και να μιλάς και να συζητάς και να μαθαίνεις. Εμείς ήρθαμε τώρα εδώ αυτή την εκδρομή και αύριο για να δούμε ελληνικά μέρη και ελληνικά μνημεία και ελληνικές τοποθεσίες. Παντού σαν να είναι Ελλάδα τέλος πάντων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και ένα γυφτάκι στα φανάρια να δεις είναι και αυτός ένας άνθρωπος, ένα αξιοθέατο δηλαδή. Αύριο, δεν ξέρω αν θυμάστε, επειδή θα πάμε σε βουλγαρική εκκλησία και δεν θα καταλάβουμε και πολλά. Αύριο, σαν να μας λέει το Ευαγγέλιο, είναι αυτό που πήγε εκείνος ο πλούσιος ο νέος, θυμάστε, που τα είχε όλα, ήταν και καλός χριστιανός δηλαδή, θα λέγαμε, αλλά είχε και πάρα πολλά λεφτά. Και πήγε να κάνει τον καλό και στο Χριστό και του είπε, ξέρεις, Κύριε, αυτά που λέτε εσείς, τα έχω κάνει εγώ. Και τι να κάνω τώρα, κάτι παραπάνω λέει. Στην ουσία δεν ήταν, δεν πατούσε καλά. Και του είπε ο Χριστός, επειδή ήξερε, κάπου λέγαμε για την υποκρισία σήμερα του πανικού, επειδή ήξερε ο Χριστός από αυτά τα λόγια τα ωραία, του είπε, κοίταξε να δεις, καλά τα λες, ένα πρόβλημα έχεις. Ποιο είναι το ένα πρόβλημα? Πούλα τα όλα, δώστα στους φτωχούς και θα κερδίσεις θησαυρό στον ουρανό. Τον καθάρισε με λίγα λόγια. Τον χτύπησε στο δόξα πατρί. Δεν είχε. Ήταν ακαριαίος ο θάνατος. Έτσι γίνεται με όλους εμάς. Δηλαδή, προσέξτε, καμιά φορά ταλαιπωριόμαστε και ασχολούμαστε με πολλά. Ενώ ένα είναι το πρόβλημά μας. Ποιο ένα, αυτό το κυρίως το σημαντικό πάθος που έχουμε. Το ένα. Ένα έχει ο καθένας. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν πολλά πάθη. Να, έχω λέει και αυτό, έχω και τα άλλο. Δεν έχεις πολλά, έχεις ένα. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, γιατί αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Το ζήτημα το σημερινό, έτσι που θέλω να σας πω, και το σκεφτόμουν έτσι λίγο πριν έρθουμε εδώ, είναι πώς θα γίνει η επανόρθωσή μας, η παλινόρθωσή μας, με τον τρόπο του. Ποιανού? Εκείνου. Γιατί το λέω αυτό? Πήγε σήμερα, αύριο, ο νέος και ήταν μια χαρά. Εμείς θα λέγαμε, τι έχει το παλικάρι, νέος άνθρωπος. Κάνει το θέλημα του Θεού, πλούσιος είναι, περιζήτητος γαμπρός, τα λέγανε άλλοι. Τι έχει το παλικάρι? Κι όμως, ο Χριστός τον έκανε σκόνη στο δευτερόλεπτο. Γιατί δεν ήθελε έτσι, ήθελε αλλιώς. Να, εκεί ακριβώς είναι ορνό το πρόβλημα. Το αλλιώς. Το αλλιώς τι σημαίνει? Το πώς θα το κάνουμε με το δικό του προσωπικό μοναδικό τρόπο, όπως θέλει εκείνος δηλαδή. Και πάμε τώρα. Ξεκινάει από σαβουροποίηση των πάντων. Γιατί έχουμε πολύ σαβούρα και ειδικά στον εκκλησιαστικό χώρο, ξέρετε, υπάρχει πολύ σαβούρα. Φανταστείτε
Όχι νοσοκομείο, κάποτε λέγαμε είναι νοσοκομείο η εκκλησία και μαζεύει τους αρρώστους, τους κουτσούς, τους στραβούς, όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκείνο καλό είναι, δεν είναι κακό. Η εκκλησία, φανταστείτε, αυτή τη στιγμή αποτελεί για πολλούς μια τεράστια, ένα τεράστιο σκουπιδότοπο. Πώς είναι εκεί στον πόταμο που πηγαίνουν, τα βλέπετε τα σκουπίδια. Δηλαδή, μεταφέρουν στην εκκλησία όχι την ασθένειά τους, αλλά τη σαβούρα τους. Και αυτό είναι ότι χειρότερο. Δηλαδή, κακίες, μίση, συμφέροντα, τρόπους, συνήθειες, όλα αυτά του υποκόσμου, συγχωρέστε μου, πιάνουν υποκόσμου αυτού που μάθαμε και μια φορά να ζούμε. Και είναι αυτό, αυτή η πονηριά, η κουτοπονηριά, η ανοησία, να μην είμαστε με λίγα λόγια ευθύς άνθρωποι και απλοί και ξεκάθαροι. Αυτό είναι τέλειος. Και ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει. Τώρα, ποιος είναι ο δικός του τρόπος. Αυτό προσπαθώ δηλαδή να σας πω. Ο δικός του τρόπος είναι όπως το θέλει ο Θεός. Δηλαδή, κάποια στιγμή εμείς καθόμαστε και προσευχόμαστε. Και λέμε, δεν μπορεί, δεν θα γίνει αυτό που θέλω εγώ, αφού είναι καλό. Έτσι λέει και ο πλούσιος σήμερα. Μα τι έκανα ρε παιδιά στο κάτω-κάτω. Πήγα ο ανθρωπάκος, να πω στον Χριστό ότι ξέρεις, αφού είμαι εντάξει, όλα καλά, πες μου και κάτι ακόμα τώρα, να πάω λίγο ανώτερα. Θα περίμενε να τον πει ο Θεός, ξέρεις εσύ είσαι πολύ καλός, θα δεν χρειάζεται, είσαι εντάξει. Έτσι πάμε κι εμείς. Κάνουμε κάτι ψηλοπροσπάθειες και καμιά φορά πρακτικές πολύ, δηλαδή μαθαίνουμε να προσευχόμαστε, να εξομολογιόμαστε, να κοινωνάμε, να νηστεύουμε. Κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά όχι με τον τρόπο που θέλει. Εδώ τώρα αρχίζει το βάθος του μεγάλου. Καλά θα σου πει ο άλλος. Δεν εξομολογούμε. Ναι. Δεν προσεύχομαι. Ναι. Δεν νηστεύουμε. Ναι. Δεν κοινωνάω. Ναι. Δεν διαβάζω, ξέρω εγώ, βιβλία, την Αγία Γραφή, αυτά και τα λοιπά. Τι πρόβλημα έχεις να σου πει. Μην είπες τίποτα και δεν το έκανα. Όπως έρχονται μερικοί καμιά φορά περιδεείς χριστιανοί και ενώ εδώ ο κόσμος καίγεται, θα το πω, συγχωρείτε με έναν έκδοτο που είναι γεγονός. Κάποτε ήρθε ένας και είπε, ήταν στρατιώτης κάπου, εν πάση περιπτώσει. Και είπε, πάτερ, ξέρετε, έχω ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και εγώ φαντάστηκα ότι ο άνθρωπος θα είχε φτάσει στην μετάνοια, στην κατάνοιξη. Αλλά ήξερα κιόλας ότι δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. Και το βάρος του ποιο ήταν, ότι μέσα στην Εκκλησία μια φορά λέει, αερίστηκε. Κακό, κακό. Εντάξει. Αλλά το λέω ρε παιδάκι μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί λείπατε, δεν είναι κακό αυτό. Ναι, αλλά κάτσε. Νωρίτερα έχεις να κοινωνήσεις 20 χρόνια. Έχεις να πατήσεις την εκκλησία 40 χρόνια. Έχεις... Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος καίγεται, παραδείγματος χάρη έχεις ένα δοκάρι στο μάτι σου τόσο και εσύ λες, να πάω το σημειδάκι να βγάλω και μια βιοφαρίδα. Δηλαδή, βασικά πράγματα, παραδείγματος χάρη, πόσο κακία μπορεί να έχουμε μέσα μας. Εμείς εδώ, όχι, εμείς οι 50. Πόση πονηριά μπορεί να έχουμε μέσα μας, έτσι ώστε να γελάσουμε όχι τον άνθρωπο, τον ίδιο τον Θεό. Και πόση αμέλεια μπορεί να έχουμε μέσα μας, παραδείγματος χάρη, να μην ενδιαφερόμαστε για την ψυχή μας, να λέμε, εντάξει, ας είμαι εγώ καλός, ας με βοηθάει ο Θεός να προχωράω μπροστά, έτσι, να έχω πρόοδο κοινωνική και επιφάνεια και από εκεί και πέρα, εντάξει, καλός είναι ο Θεούλης. Ένας είχε κάποτε μια εικόνα της Παναγίας, όταν πήγαιναν καλά τα πράγματα, την είχε μέσα από το παράθυρο. Όταν πήγαιναν άσχημα, την έβαζε το παράθυρο έξω. Είναι η κλασική παροιμία, δεν ξέρω αν την θυμάστε. Πάμε καλά μέσα Παναγία, δεν πάμε καλά έξω Παναγία. Το βλέπω αυτό κάθε μέρα στη δική μας σχέση. Παραδείγματος χάρη. Αν ο πατήρ Ιάννης που σας φέρεται όμορφα κάποια στιγμή αγριέψει σαν άνθρωπος, ξέρω εγώ. Είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για εκπαιδευτικούς. Μπορεί να πει μέσα του, για να τον δω αυτόν που με κάνει τον καλό. Άμα τον πατήσω καμιά βρισιά, θα με αγαπάει. Έτσι, άνθρωποι μας, μας περνάει μια σκέψη ρε παιδί μου. Το κάνετε και εσείς μεταξύ σας καμιά φορά, οπωσδήποτε, και στα παιδιά σας ενδεχομένως και τα λοιπά. Και εκεί είναι αυτό που έλεγε κάποιος.
ότι λέει η μοναδική σχέση που δεν χάλασε είναι αυτή που δεν κρύθηκε ποτέ. Καταλάβατε. Οπότε, που δεν δοκιμάστηκε ποτέ. Ναι. Δηλαδή γίνονται και μεταξύ μας αυτά, πόσο μάλλον με το Θεό. Εκεί λοιπόν είναι αυτό που λέμε, ο δικός του προσωπικός τρόπος. Πώς θα τον πιάσουμε, πώς θα καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς ακριβώς, συγκεκριμένα. Δηλαδή, πώς λέμε, γενναία πράγματα. Όχι έτσι αυτά τα γύρω-γύρω. Γιατί σας είπα, ο νέος ήταν εντάξει, ήταν τέλειος και μάλιστα νέος άνθρωπος, Θα λέγαμε σήμερα τα παιδιά δεν ακολουθούν. Και όμως αυτός ήταν και νέος και ήταν και καλύτερος και από τους μεγάλους. Αλλά τι, μην τον πατήσεις τον κάλο. Και ο κάλος ήταν τα λεφτά, είχε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Κάποιος άλλος, μπορεί να είναι το φαΐ. Ξέρεις, εγώ θα γίνω χριστιανός, αλλά μην τυχόν και με πεις να κάνω νηστεία. Παραδείγματα σας λέω τώρα. Άλλος μπορεί να είναι ένα άλλο αντικείμενο. Αντικείμενο, προσέξτε. Αντικείμενο, υποκείμενο του αντικειμένου. Δηλαδή, γίνεται άνθρωπος υποκείμενο του αντικειμένου. Παραδείγματος χάρη, εγώ το τσιγάρο δεν το κόβω. Τελείωσε. Από απλά σας λέω πράγματα, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερα, έτσι. Υπάρχουν πολύ χειρότερα. Δηλαδή, να βλέπεις ανθρώπους να αντιστέκονται σφόδρα, για να μην χάσουν αυτό που έχουν, το οποίο τους κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Και λέει ο Θεός, άστα ρε παιδάκι μου, δεν θέλω τίποτα. Τι δεν θες, ούτε προσευχές θέλω, ούτε νηστείς, τίποτα, τίποτα δεν θέλω. Τι θες, αυτό το πράγμα, ποιο, τον εγωισμό σου θέλω. Να ακούς τον άλλον, βάλε τα αυτιά σου να ακούν παραδείγματος χάρη. Τι θα σε πει, περίμενε λίγο, μη βιάζεις, να δούμε τι θα σου πει ο άλλος. Και πάρα πολλά, διότι άμα ρωτούσε τον καθένα εδώ ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, ενστικτοδός θα λέγατε ο καθένας αυτή που θεωρείτε εσείς. Που με λίγα λόγια θα σας πρόδιδε αυτό. Ναι. Λέει, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι, λέει ο άλλος, η κακία. Είναι. Θα λέει ο άλλος η πορνεία. Είναι. Θα λέει ο άλλος η γαστριμαργία. Ξέρω εγώ, η φιλαργυρία. Και τελικά τίποτα από αυτά δεν είναι. Γιατί λέει κάπου πως το Παύλος, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να μην αγαπάς τον Χριστό. Ερχόμαστε πάλι και επιστρέφουμε στα ίδια. Ποια ίδια? Ο νέος ήταν ωραίος, ήταν καλός, ήταν εντάξει. Αλλά μόλις τον είπε ο Χριστός, άστα όλα και δε σε μένα τι σου λέω, τα άφησε όλα, τον Χριστό δηλαδή, και γύρισε πάλι πίσω. Και δίνει καμιά φορά ο Θεός αυτή τη δοκιμασία παντού όπου και να είμαστε και χάνουμε φίλους, βλέπετε, χάνουμε συγγενείς, χάνουμε σχέσεις από μία κουβέντα, από μία παρεξήγηση, από ένα αυτό, γιατί τόσο του ποδαριού είναι όλα αυτά. Γιατί δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να δοκιμάσουμε, να υποκύψουμε κάποια στιγμή, δεν το λέω, μάλλον είναι η λέξη ίσως λίγο είναι βαριά, να ακούσουμε κάποια στιγμή τον άλλον πώς θα μας μιλήσει. Να το κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να σου λέει κάποιος, ξέρεις, για να πας από εδώ σε εκείνη την πόρτα, είναι και αυτός ο δρόμος, είναι και αυτός. Είναι και αυτός. Εγώ θέλω να πας από εκεί. Και εσύ να πεις, γιατί να πάω από εκεί, θα πάω από εδώ. Μα όχι, πάνω από εκεί. Όχι, θα πάω από εκεί. Πάλι το ίδιο είναι, λες. Και δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βέβαια το κάνετε μέσα στα σπίτια σας υπακοή συνέχεια. Άλλοι στις γυναίκες, άλλοι στους άντρες, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Καμιά φορά στα παιδιά κάνετε υπακοή. Τόσο πολύ έτσι ταπεινώνεστε και είναι καλό αυτό καμιά φορά. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε την, πώς να πω, τη δοκιμασία που πέρασα προσωπικά, εγνώση μου, για πολλά χρόνια, να προσπαθώ να κάνω κάτι με τον τρόπο που ήθελε ο άλλος. Πολύ δύσκολο. Γιατί το δικό σου κεφάλι σου λέω, λέει αυτό. Μπορείς εκείνη την ώρα και μάλιστα να μένει και κάτι τόσο πολύ που το θέλεις να αλλάξει εκείνη την ώρα δρόμο και να πας πάλι στο ίδιο μέρος αλλά παλού, που μπορεί να είναι και καλύτερα. Όχι, εσύ θέλεις έτσι εκείνη την ώρα. Και εκεί είναι η διαφορά. Δηλαδή ο Θεός κάθεται και μας λέει τόσα πράγματα, πολλές φορές μέσα από ένα μικρό παιδάκι που θα ρωτήσεις. Θα σου πει την αλήθεια, το παιδάκι. Μας λέει τόσα πράγματα και εμείς δεν κάνουμε το πιο απλό. Ποιο είναι το απλό? Ό,τι πρόβλημα και αν έχω, πάω να ρωτήσω.
ξέρετε ότι τον αρέσει πάρα πολύ το Θεό αυτό, ούτως ώστε, σας λέω, σε οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχετε, να ρωτήσετε και ένα μικρό παιδάκι, θα σας δώσει την απάντηση ο Θεός μέσα από εκεί. Και εμείς τα ξέρουμε όλα καμιά φορά. Και γελάς, άμα είναι κανένας μεγαλύτερος, σοφότερος, βλέπει τον άλλον και γελάει. Τα λέει τώρα, τι λέει αυτός. Είναι όπως να βλέπουμε ένα παιδάκι φοιτητή τώρα, ξέρω εγώ, ας πούμε της θεολογίας, να έρθει εδώ να μας μιλάει έτσι, εκείνο το άλλο και τα λοιπά και να λες τώρα, εντάξει, έχει ενθουσιασμό το παιδί, αλλά δεν τα ξέρει εγώ, εντάξει, δεν τα ξέρω. Ή να κάθομαι εγώ τώρα να λέω, ξέρω εγώ, στον Αντωνάκη για τη Βουλγαρία, ας πούμε. Όσο και να ξέρω, εκείνος είναι η δουλειά του να ξέρει. Ή στον Νίκο πώς να οδηγάει, ή στον Στέλιο πώς να βγάζει φωτογραφίες και ούτω καθεξής. Θα έχω μία γνώση, αλλά δεν μπορώ να κάτσω να πω στον άλλο αυτά που ξέρει καλύτερα. Έτσι είναι και με τον Θεό. Πήγε ο νέος να κοροϊδέψει στην ουσία. Θα μου πείτε, το κατάλαβε. Μπορεί να μην το κατάλαβε, ξέρετε. Να έγινε υποσυνείδητα. Δηλαδή, αποτεκτημένη ταχύτητα. Επειδή έτσι είχε μάθει να κάνει. Διότι κανείς δεν τον είπε όχι ποτέ. Εν τούτο νίκα, έλεγε. Κατάλαβες. Όποιος έλεγε κάτι, δεν είχε. Όποιος τον έλεγε μπράβο, είχε. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος. Και δυστυχώς, καμιά φορά σκέφτομαι και είναι παρένθεση αυτό, αν μετρηθούμε εδώ μέσα, να δούμε πόσοι άνθρωποι είναι κοντά στον Θεό από συμφέρον, πόσοι είναι από συνήθεια, πόσοι είναι εξαιτίας ενός ανθρώπου και πόσοι είναι πραγματικά κοντά στον Θεό, επειδή το λέει η καρδιά τους. Και πόσοι ψάχνονται και δεν ξέρουν ακόμα το γιατί. Ψάχνονται γενικώς. Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο κοφτερό μαχαίρι από το λόγο του Θεού, ε. Βέβαια, ο Θεός δεν του κάνει κακό για κακό αυτό. Δεν μπορεί να πεις ότι ένας χειρούργος που με έκανε καλά τη μέση μου, τότε που με μαχαίρωνε, το έκανε για να με βασανίσει. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Ίσα-ίσα θα πεις, τι καλό χέρι αυτός. Ο Άγιος Λουκάς λέει, πριν τον Ιστέρι, είχε ένα πάκο χαρτιά και τον έλεγε πόσα θες να κόψω και έλεγε 13 μου. Και με έτσι που έκανε έκοβε 13 μου χαρτάκια. Και εμείς καθόμαστε και λέμε, αυτός ο Θεός τι με έκανε, παιδί. Γιατί τις έκανε, ένα. Ο Θεός φταίει για όλα τα κακά που έκανα και εγώ φταίω για όλα τα καλά που έκανα. Δεν είναι το ακριβώς αντίθετο. Ο δικός του τρόπος δηλαδή είναι αυτό που μας φωνάζει συνέχεια, παιδιά. Σας είπα, το βασικότερο, χτυπήστε το ένα. Ποιο είναι αυτό το ένα, ο καθένας το ξέρει. Ξέρει ο καθένας τι είναι το ένα. Και αν δεν το ξέρει είναι γιατί κοροϊδεύει τον εαυτό του. Όλοι μας ξέρουμε ποιο είναι το πάθος μας. Το συγκεκριμένο, το ένα, το μεγάλο. Εκεί να χτυπήσουμε, διότι έτσι είναι ο τρόπος του Θεού. Όλα τα άλλα μετά θα εξωτερωθούν πάρα αυτά. Παράλληλα. Εμείς κάνουμε από εδώ, κάνουμε εκεί κάτι πασαλήματα, κάτι μαζέματα, κάτι τέτοια και εκείνο παραμένει. Δηλαδή, πριν την Εκκλησία ήμουνα ο Γιάννης και τώρα μετά την Εκκλησία είμαι ο Παγιάννης ο ίδιος πάλι. Τι γίνεται. Δεν άλλαξε κάτι. Και όταν βλέπεις ανθρώπους και αλλάζουν, εκείνο το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου, έτσι. Με λίγα λόγια, ποτέ δεν θα σταματήσετε να χαίρεστε το κάθε τι. Να ζείτε την πνευματική ζωή με αρχοντιά, όχι σαν τους δούλους. Οι δούλοι φοβούνται μην πέσει κανένα τούλο από το ταβάνι και πάθουν τίποτα. Ή εξευμενίζαν τους θεούς στην αρχαιότητα για να τους έχουν από κοντά. Εμάς δεν είναι αυτό, δεν είναι καμιά σχέση αυτό με εμάς. Εμείς έχουμε λιβεντιά απέναντι στον Θεό, τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και πάνω σε αυτή τη σχέση, πώς κάνετε εσείς μεταξύ σας τα ανδρόγυνα, τι κάνουν τα ανδρόγυνα, κάθε τόσο βρίζονται. Και λες, καλά, αυτοί δεν αγαπιούνται. Αγαπιούνται, αλλά ενδιαφέρον είναι και αυτοί. Αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Και εκεί που λένε οι Τούρκοι, πώς λέει ο Τούρκος, αντί να πει σοχούμ, λέει ποχούμ. Ξέρετε, πολύ μικρή διαφορά. Το σοχούμ είναι μια πόλη της Αρμενίας και το ποχούμ είναι Καθαρσίας. Πάρα πολύ κοντά. Και μαλώνουν. Και λέει ο άλλος τώρα, γιατί μαλώνουν αυτοί, από ενδιαφέρον είναι. Στην ουσία είναι η ίδια δύναμη της ψυχής, απλώς διοχετεύεται άσχημα, καταλάβετε. Είναι ενδιαφέρον. Αλλά δεν ξέρει ο άλλος πώς να το κάνει. Με αυτή την έννοια ήθελα να πω ότι όσο μπορούμε να είμαστε άρχοντες και μη στεναχωριέστε μετά, διότι ό,τι και αν μάθετε, ό,τι και αν ασχηθείτε, γιατί εδώ μέσα ο καθένας έχει κάνει αγώνες πνευματικούς και νηστείες και προσευχές και
οτιδήποτε άλλα καλά πράγματα. Ό,τι και κάνετε θα έχει αξία τότε. Γιατί θα προσπαθείτε και θα προσπαθώ να το κάνω με τον τρόπο του, όπως θέλει εκείνος. Πώς θέλει εκείνος? Θέλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό θέλει. Άσχετα, προσέξτε, αν δεν καταφέρνουμε πολλά. Άλλο είναι εκείνο. Μην νομίζετε ότι σας λέω τώρα ότι αύριο το πρωί θα είστε τέλειοι όλοι εδώ μέσα, αλλιώς θα γίνει χαμός. Όχι. Εγώ εξετάζω και εσείς εξετάζετε τον εαυτό σας, αν πηγαίνετε από αυτόν τον δρόμο τον ίσιο. Σιγά σιγά μεν, θα πέφτουμε, θα λερωνόμαστε, αλλά θα ξανασηκωνόμαστε. Ξέρουμε ότι βαδίζουμε τον δρόμο του Θεού. Γι' αυτό το να είσαι Ορθόδοξος έχει μεγάλη διαφορά. Λένε καμιά φορά οι άλλοι, τι διαφορά έχουν, όλοι στο Θεό πιστεύουν. Καμία σχέση αυτό. Διότι ο Ορθόδοξος έχει αυτό που του έδωσε ο Θεός, που του παρέδωσε ακέραιο και προσπαθεί να το βαδίσει. Άσχετα αν δεν το κάνει. Δηλαδή είναι μέσα στην προσπάθεια αυτή. Είναι στο δρόμο αυτό και είναι εκεί. Όχι με το δικό του τρόπο. Όπως λένε μερικοί, εγώ θρησκεύω, ας πούμε, με το δικό μου τρόπο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν υπάρχει αγαπώ με το δικό μου τρόπο, αφού η αγάπη έχει συγκεκριμένες εκδηλώσεις, πράξεις, αυτά. Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή, άμα σκοτώσεις τον άλλον, σημαίνει τον αγαπάς? Κι όμως. Μερικοί έτσι κάνουν. Άρα δεν αγαπούσαν και δεν ξέραν. Και δεν ξέραν τι τους γίνεται. Γι' αυτό, αδερφοί μου και φίλοι μου και ό,τι άλλο είστε ο καθένας για μένα και είμαι εγώ για εσάς, να ξέρετε, μπορεί αύριο εγώ να μην υπάρχω, αλλά θα μείνει αυτό. Και στο μυαλό σας να μείνει και η φράση που μερικοί πατέρες έλεγαν, ότι «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που πεθαίνω Ορθόδοξος». Και θα έλεγε κανείς, «Μα τι πιο απλό, γιατί τώρα λέει αυτό το πράγμα αυτός? Αφού Ορθόδοξοι δεν είμαστε, ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Μα είμαστε Ορθόδοξοι, να». Το γράφουν και μερικές ταυτότητες ακόμα. Και εγώ είμαι πνευματικός πατέρας. Είμαι. Και εσύ είσαι πατέρας. Είσαι. Εσύ είσαι μάνα. Είσαι. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, πώς λέει ο άλλος, ή να είσαι ή να μην είσαι. Πώς το λέει? Και όμως, ανακαλύπτουμε στον εαυτό μας την αδυναμία μας που είναι τεράστια, αλλά τι? Ότι όλα αυτά τα βάζω με το δικό του τρόπο και προχωράω. Και τότε θα τα καταφέρω στο τέλος. Τσαλαβουτώντας, πώς κάνει το μικρό παιδί που άμα το βάζει να περπατήσει και δεν ξέρει ακόμα, θα τσαλαβουτάει κάτω, θα αρπουδίζει και θα κάνει, έτσι κι εμείς. Αλλά είναι έτοιμος να περπατήσει. Και ο δικός του τρόπος είναι αυτός, αδερφοί μου. Δηλαδή, αφενός είναι η ασκητική πορεία της Εκκλησίας, δηλαδή δεν υπάρχει χριστιανισμός αδάπανος, δηλαδή, άμα κανείς νομίζει ότι κάνει χριστιανισμό από τον καναπέ, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Δεν είπα εγώ να είμαστε τρομοκρατημένοι, πώς τα λέγαμε, κυνηγοί καλών πράξεων, όχι. Αλλά τι, να πούμε στον εαυτό μας ότι είμαστε νήπια, τσαλαβουτάμε. Αλλά πώς τσαλαβουτάμε? Ασκητική ζωή, προσπάθεια δηλαδή, γιατί ο καθένας έχει τις αρρώστιες του, τα προβλήματά του, της εγκυμοσύνης του, τα τέτοια. Μετά, ορθό δόγμα. Και για να έχω ορθό δόγμα, διαβάζω και βρίσκω και ένα οδηγό, ο οποίος να καταλαβαίνω ότι με οδηγεί στο Θεό, όχι αλλού. Μετά, πνευματικότητα. Τι σημαίνει πνευματικότητα, αδερφοί? Όταν κάθεσαι σε μια παρέα, πέστε και κάτι πνευματικό. Ή όταν είστε κάπου, δείτε και τον άλλο με άλλο μάτι. Δηλαδή, για να δω τώρα, ρε παιδάκι, αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, τι ζωή τραβάει. Γιατί συνήθως μένουμε μόνο στις λέξεις, είπε εκείνο, είπε το άλλο, κάτσε. Ήρθε, λέει, και με φώναξε. Ναι, αλλά μήπως νωρίτερα έχει μαλώσει με τη γυναίκα? Έχει διαφορά. Γιατί μπαίνει στη θέση του και λες, ήταν μαλωμένος, ήταν αυτό, άρα δικαιολογείται. Ή να καθόμαστε και να βλέπουμε πώς είναι αυτή η κακή ενέργεια που έχουν μερικοί και ματιάζουν τους άλλους, εμείς να καθόμαστε και να κάνουμε το αντίθετο. Εκεί που κοιτάω, ξέρω εγώ, τον Σταύρο, τον Μιχάλη, άμα κάνω καλή σκέψη μέσα του, ο άνθρωπος θα ερημήσει. Έτσι είναι. Έτσι λειτουργούν αυτά τα κύματα που είχε ο άνθρωπος μέσα του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να κάνω
να δικαιολογώ την παρουσία μου πάνω σε αυτή τη γη. Έτσι, θέλετε κάτι άλλο, υπάρχει και κάτι άλλο. Πώς να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή, να έχω στο μυαλό μου αυτό που θα κάνω θα πληγώσει τον άλλον. Και όταν λένε θα πληγώσει και σωματικά και πνευματικά. Διότι ξέρετε, αν πάω το βράδυ να προσευχηθώ, ο πρώτος άνθρωπος αυτή στο μυαλό μου θα είναι αυτός που στεναχώρησα, που πλήγωσα, που έκανα ζημιά. Γι' αυτό πρέπει να αποκαθιστώ κάθε ώρα, και αυτό είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια, αυτούς που πλήγωσα. Και κοιτάξτε, μπορεί για κάποιους λόγους να είμαστε μακριά από κάποιους ανθρώπους και να έχουμε βάλει τείχος, γιατί αυτό κάνει καλό και σε αυτούς και σε εμάς. Με ψυχραιμία όμως, δεν χρειάζεται την ώρα να σκεφτόμαστε αυτούς, όποια και να είναι. Απ' την άλλη όμως, είμαστε στην εποχή που οι άνθρωποι σκέφτονται πάρα πολύ πρόχειρα. Και τι σημαίνει αυτό? Όσα πάρει ο άνεμος, όσα έρθουν και όσα πάνε. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κτλ. Με αυτή τη λογική δεν είναι. Αγριεύει ο άνθρωπος κάποια στιγμή και απορώ πώς ζουν μερικοί άνθρωποι έτσι. Απορώ. Αγώνα κάνω. Το θέμα είναι ότι, να ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν δεν βάλουμε το κλειδί στη μίζα, δεν πρέπει να πάρει μπρος η μηχανή. Και μπαίνει το κλειδί στη μίζα μόνο με το δικό του τρόπο, όπως ξέρει εκείνος. Και μας έχει πει. Σας είπα ένα σωρό πράγματα. Θέλετε πιο βαθιά, πιο βαθιά. Δεν σας κάνει κακό κανένα, ούτε εμένα, να λέω μέσα μου ότι ξέρεις, έχω αυτά, αυτά, αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεν μ' αξίζουν. Έπρεπε να είχα πολύ λιγότερα. Αλλά επειδή τα έχω και μετά δώσω ο Θεός, θα προσπαθήσω να τα κάνω περισσότερα. Δεν σε κάνει κακό να είσαι ταπεινός δηλαδή. Δεν σου κάνει κακό να είσαι έτοιμος για όλα. Και όταν είμαι έτοιμος για όλα, τα πάντα. Τι μπορεί να συμβεί τώρα, εγώ είμαι έτοιμος. Δεν σου κάνει κακό τι, αυτό που δεν κάνει σήμερα ο άνθρωπος για τον αύριο, δηλαδή ο δικός του τρόπος με λίγα λόγια. Θα πω έτσι τώρα κάτι που μου ήρθε, πήγε ο Χριστός πριν τη Σταύρωση να προσευχηθεί. Πήρε και τους μαθητές μαζί. Και πήγαν σε ένα βουνό, ποιο βουνό? Το όρος των Ελαιών. Τους άφησε αυτούς παρακάτω και λέει εγώ θα πάω παραπάνω. Κάντε και εσείς την προσευχή, να κάνω κι εγώ και ο Θεός βοηθός. Κάποια δόση έρχεται και τους βλέπει να κοιμούνται όλοι. Και λέει με παράπονο ο Χριστός, καλά ούτε μια ώρα λέει αντέξατε να αγρυπνήσετε, αγρυπνία κάναμε κι εσείς μαζί μου. Και αυτοί να φανταστείτε, ήταν όλη την ώρα μαζί του, 3 χρόνια και μάλιστα είχαν κάνει και θαύματα στο όνομά του. Δηλαδή ο Ιούδας είχε αναστήσει νεκρό στο όνομα του Χριστού. Πήγε σε ένα χωριό ένα βράδυ, ήταν ένας πεθαμένος και πιστώνουμε του Ιησού Χριστού και τον ανέστησε. Δηλαδή πόσα άλλα. Λέει ο Χρυσόστομος ότι αυτός λέει που ήταν χολός, θυμάστε που το χέρι ήταν ξεραμένο και τον έκανε καλά ο Θεός, πήγε μετά εκεί στα βασανιστήρια και τον έδωσε μια σφαλιάρα, ο ίδιος. Αυτός λέει που τον κρότησε ήταν ο παράλυτος που τον έκανε καλά ο Θεός. Έγινε καλά και μετά πήγε τον κρότησε. Αυτός που τον έφτιαξε ήταν ο τυφλός, λέει. Είδε το φως του και πήγε έφτιαξε το Χριστό μετά. Μπορούμε, σας παρακαλώ να το πούμε και έτσι, πώς λέτε στα παιδιά, για κάντε μου τη χάρη, να είμαστε τουλάχιστον λίγο λογικοί άνθρωποι. Δεν μας κάνει κακό αυτό. Ό,τι κάνεις, μόλις κάνεις κάτι καλό, οτιδήποτε και να είναι αυτό, κάνε το σταυρό σου έτσι, μεγάλο, και πες δόξα τω Θεώ. Μόλις αρέσει κάτι και νιώσεις κάτι όμορφο για κάποιον λόγο, πες δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου το έδωσε. Μόλις πετύχεις, ξέρω εγώ, το παιδί σου, αυτά, κάπου, σε εξετάσεις, οτιδήποτε, 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 μια πρόοδο, μια άνοδο, πες δόξα τω Θεώ, δεν χάνεις, κερδίζεις. Είσαι και πιο ανάλαφρος μετά, γιατί άμα νομίζεις ότι κάνεις μόνο σε αυτά που κάνεις, τότε πολύ βάρος έχεις. Γιατί ο Θεός τα δίνει όλα, και την υγεία και την εξυπνάδα και την οποιαδήποτε κατάσταση κτλ. Άσε, πώς να πω, πρόσεξε τους άλλους, να σας το πω έτσι, και εκείνοι θα σε προσέξουν. Πρόσεξε τον Θεό και εκείνος δεν σε αφήσει ποτέ. Και αν δεν μπορείτε, αδελφοί μου, γι' αυτό λέμε το δικό του τρόπο, μας δείχνει και ένα άλλο τρόπο. Ποιος είναι? Κομματάκι, κομματάκι. Σήμερα θα κάνω αυτό, αύριο θα κάνω εκείνο.
Είναι όλα μαζί και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μετά. Και φυσικά επαναλαμβάνω ποια είναι αυτά. Ο καθένας ξέρει το δικό του, το ένα, το βασικό. Και το άλλο είναι όλη αυτή η περιεκτική αρετή που δεν μας κάνει τίποτα. Είδατε και οι Άγιοι μας τι ήταν. Απλοί άνθρωποι. Πήγαινε κανείς στο Βάτερ Παΐσιο και τα λοιπά. Το πρώτο που τον έκανε ανέκδοτο ήταν. Και θα έλεγε κανείς πήγα να δω τον Άγιο και μη είπε ανέκδοτο. Θα περίμενε κανείς αυτός ο συγκεκριμένος, κάνα βούδα να κάθεται πάνω σε κανένα έτσι και να ευλογεί τον κόσμο. Δεν είναι έτσι. Ήταν απλοί άνθρωποι οι Άγιοι μας, ήταν ευχάριστοι, είχαν πολύ αγάπη μέσα τους και πάντα λέγανε κάτι με όμορφο τρόπο που μπορούσε ο άλλος να μην το έχει καταλάβει. Και εδώ είναι το παράξενο. Μην αγχώνεστε. Έλα εδώ, παιδί μου, να σε εξηγήσω. Τι να με εξηγήσεις. Αφού το ίδιο λάθος το έκανες κι εσύ όταν ήσουν στην ηλικία μου. Τι να με εξηγήσεις. Να μην κάνω το λάθος που έκανες εσύ. Τι καθόμαστε στο παιδί 2 ώρες και το κοπανάμε κάτω να σε πω, να σε πω, να σε πω. Γιατί έχουμε άγχος, δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Να πούμε, εντάξει, παιδί είναι, μπορεί να κάνει και ένα λάθος. Έτσι απλά. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι δεν θα κάνει. Άμα το μιλήσουμε με τις ώρες, δεν θα κάνει. Ούτε εγώ τώρα που σας μιλάω, ξέρετε, έχω τη φιλοδοξία ότι θα με ακούσετε. Μπορεί πιο πολύ να νιστάζετε, να δείτε πότε θα πάνε να κοιμηθούν. Μερικοί κοιμούνται κιόλας ήδη. Δεν είναι αυτό. Απλώς. Μια φορά κάνω μια παρένθεση. Μιλούσε ένας φλογερός ιεροκήρυκας, μιλούσε 12 η ώρα τα βράδυ. Επί μία ώρα, δύο δεν σταματούσε κιόλας. Και όπως ήταν φυσικό, οι συνδετημόνες. Ένας έγινε από εδώ, ένας έγινε από εκεί. Και σηκώνεται παιδιά και τραβάει το τραπεζομάντιλο γεμάτο όπως ήταν. Κρά! Σε πάνω ζώρους και του είπε: άμα κοιμάστε, δεν είσαι άξιοι να ακούτε το λόγο του Θεού. Και δώσει μην ύπνο λαφρών, έλεγε. Όχι, δεν σας λέω τίποτα. Δεν σας λέω γιατί ξέρω ο καθένας τι κουβαλάει. Απλούστατα, τι λέγαμε τελευταία, θυμάστε. Τι λέγαμε. Ότι μην πείτε ότι εγώ δεν μπορώ. Μην το πείτε αυτό. Γιατί σας λέω. Και αυτοί οι μεγάλοι, όποιον φανταστείτε μες στο μυαλό σας, ήταν μικρά ανθρωπάκια. Τίποτα δεν ήταν. Και όπως τώρα τους ξέρει όλος ο κόσμος, είτε στη Βουλγαρία πας, είτε οπουδήποτε, ξέρουν όλοι τον Άγιο Γεώργιο, παραδείγματος χάρη. Ένα παράδειγμα. 20 χρονών ήταν. Παντού. Όπου και να πας, και οι μουσουλμάνοι και όλοι, και όλοι. Γιατί ήταν παλικάρι, απλά πράγματα. Εσείς παλικάρι για να είστε. Ποιος σας είπε ότι δεν μπορείτε να κάνετε, τα πάντα μπορείτε να κάνετε, ο καθένας από εμάς. Αλλά με το δικό του τρόπο. Δηλαδή, διότι αν κάνεις ένα σωρό πράγματα και δεν κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός από σένα, τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τα λέω αυτά ενώ είμαι ευχαριστημένος και ευχαριστώ και όσους ήρθαν πρώτη φορά μαζί μας, σας το είπα και πριν. Ήδη πάει πολύ καλά η δρομή και πιστεύω ότι αύριο θα στεφτεί με επιτυχία. Έχουμε και καλούς διοργανωτές και καλούς οδηγούς και καλούς ξαναγούς. Και προσπαθήστε, αυτό ήθελα να πω στο τέλος, να μας μείνει κάτι πνευματικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη να γνωριστείτε μεταξύ σας, έτσι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ωφέλεια από μια εκδρομή. Τα μέρη είναι μέρη, εντάξει. Πώς έλεγε άλλο, τι απάντησε με ντουβάρια. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αλλά θέλω να πω. Τα μέρη είναι μέρη και είναι καλά. Και όταν πας σε έναν τόπο, έχει τη χάρη του. Αλλά το σημαντικότερο είναι να γνωριστούμε μεταξύ μας, πολύ βασικό, να αφήσουμε μια καλή ανάμνηση ο καθένας τον άλλον, γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Έτσι. Να κρατήσετε μια επικοινωνία μεταξύ σας και να κάνετε και κάτι στην πράξη. Δηλαδή, μπορεί αυτό να είναι μια ευκαιρία, όπως είναι και πολλές ευκαιρίες. Τι μάθαμε στη θεωρία, το κάνουμε στην πράξη. Σε οποιαδήποτε βάση ο καθένας δεν αναλύει, διότι ο καθένας είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Και με αυτή τη διάθεση, όπως σας είπα νωρίτερα, τελειώνοντας δηλαδή, μας λέει ο Θεός ότι ό,τι και να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο, μεγάλο, μικρό, βραβευμένο αν θέλετε, και πιστοποιημένο από το βιβλίο Guinness και οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει αξία αν δεν μάθεις να αγαπάς. Προσέξτε, αν δεν μάθεις, γιατί καμιά φορά αν λέμε αγαπάω και κάνω, νομίζω ότι είμαστε αρκετά υπερβολικοί. Πόσο μάλλον αν πούμε αυτές τις λέξεις που τις χρησιμοποιεί ο κόσμος καμιά φορά τόσο εύκολα. Τι, λέει ένας τον άλλο, σε λατρεύω. Κάτσε ρε παιδί, από πού και σου πότε πρόβλημα.
σε λατρεύω σημαίνει είμαι αφοσιωμένος πλήρως σε σένα. Δεν γίνεται αυτό. Σιγά σιγά. Να μάθουμε ένα ψιλομάθημα, δηλαδή να αγαπάμε, κάπως έτσι να σας το πω. Και αυτό θα συμβεί όταν βγαίνουμε από τον εαυτό μας κάθε μέρα και όταν σκεφτόμαστε με πόνο, όχι μόνο για κάτι συγκινητικό. Ας πούμε, είδα ένα παιδάκι στον δρόμο και συγκινήθηκα, εντάξει. Ναι, αλλά να συγκινηθείς και από μια γιαγιά, και από έναν άσχημο, και από έναν χοντρό, και από έναν μεθυσμένο εκεί στη γωνία, που δεν έχει επιφάνεια. Γιατί άλλο επιφάνεια και άλλο αυτό. Και γενικό να συγκινούμαστε, δηλαδή, άσχετα αν πρέπει στην καθημερινότητα τη σκληρή να είμαστε αγωνιστές για κάποιον λόγο, να συγκινούμαστε γενικώς, διότι ξέρετε, αυτά θα μείνουν. Δεν μένει τίποτα άλλο. Έτσι. Πολλές φορές κάνετε πολλά πράγματα και το κάνετε και σε μένα έτσι για να με ευχαριστήσετε. Είναι καλό αυτό και άγιο και ωραίο. Και σήμερα κάποιος το πρωί το εκτίμησε χωρίς να θα έλεγε κανείς ότι είχαμε συνονιθεί μαζί του. Τίποτα, καμία σχέση. Ούτε έχω να τον δω 2 χρόνια. Και όμως το πρωί σας είπε με 2 κουβέντες αυτά που έπρεπε να σας πει. Χωρίς να έχουμε μιλήσει εδώ και 2 χρόνια σας λέω. Αλλά ο άνθρωπος ήξερε τι θα πει και πού και πώς. Και ένα άλλο που θέλω να πω, αυτά είναι, πώς να πω, δεν είναι δική μου επιθυμία, είναι ο τρόπος του που λέγαμε προηγουμένως. Όσο μπορείτε το στόμα σας να βγάζει μέλι, όσο μέλι έχει. Το να βρίσει κανείς ή να πει καμιά κουβέντα έτσι αυτή είναι εύκολο πράγμα. Το να πει καμιά κουβέντα αλλιώτικη είναι δύσκολο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και έχω δει τόσο πολύ ανάγκη είχε ο κόσμος από μια καλή κουβέντα που άμα του πεις με τρόπο κάτι αμέσως τρέχει ρε παιδί. Τόσο πολύ. Δηλαδή τέτοια δίψα δεν έχω ξαναδεί. Και δεν λέω να κοροϊδεύεται τον άλλον. Όχι, ίσια πράγματα. Αλλά όμορφα. Να έχουν μέλι μέσα, να έχουν ζάχαρη, να έχουν σουφλέ, ό,τι θέλετε να έχουν. Αρκεί να είναι γλυκά. Τώρα αύριο θα σηκωθούμε στις 8, έτσι. Εδώ η εκκλησία ξεκινάει λίγο αργότερα. Πήγαμε ήδη στη λειτουργία σήμερα εμείς. Θα φάμε πρώτα, θα πάρουμε τα πράγματά μας και μετά θα πάμε. Είναι κάπως λίγο ανάποδο, αλλά εκτός αν είναι κάποιος να κοινωνήσει και τα λοιπά. Αν δεν κοινώνησε σήμερα. Και αυτό παρακαλώ να μείνει, όπως κερδίσαμε από αυτές τις εκδρομές αυτό το πράγμα, πιο το μεταξύ μας, έτσι. Η μεταξύ μας ενότητα. Θα έρθει η εποχή που θα το καταλάβουμε πάρα πολύ αυτό, όταν θα βρίσκουμε 5 ανθρώπους να στήσουμε ένα αντίσκηνο. 5, όχι παραπάνω. Ενώ αν το κανονίζουμε από τώρα, δηλαδή να έχουμε 5 φίλους, για καλό σκοπό, τη δύσκολη ώρα, θα υπάρχουν αυτοί, να το ξέρετε. 5. Ούτως ή άλλως παραπάνω φίλους δεν μπορεί να κάνεις. Το ξέρετε αυτό, ε. Μα λέει γνωρίζω 1000 κόσμο. Και... Facebook. 6000 φίλους στο Facebook. Ναι. Και στην κηδεία του πήγαν 3 άτομα. Ξέρω, κάνω μετρημένη στα δάχτυλα. Να σας τους πω. Ο μοναδικός σίγουρος και ο τελευταίος που θα μείνει είναι ο Θεός, ο φίλος μας. Δεύτερον, η μάνα μας. Δεν θα μας προδώσει ποτέ. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Για τον πατέρα δεν ξέρω τόσο, αλλά η μάνα είναι μάνα. Τρίτον, ένας φίλος. Μα λέει 2. Ένας. 2, μα είναι ένας θα χαθεί στον δρόμο. Ένας φίλος θα μας μείνει. Δηλαδή από τα παιδικά χρόνια, από τα φοιτητικά, ξέρω εγώ, από τη ζωή, από οτιδήποτε άλλο, ένας θα είναι. 2 είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ τυχερός ένας που έχει 2 πολύ καλούς φίλους. Τέταρτον, ένας συγγενής. Μα λέει ένας μόνο, ναι, ένας. Και δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να μην είναι το ζευγάρι σας, να είναι κάποιος άλλος. Ένας θα είναι, μπορεί να είναι ένας αδερφός, μια αδερφή. Ξάδερφος μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι το παιδί σας, ξέρω εγώ, αλλά θα είναι ένας. 2, πολύ δύσκολο. Γιατί βλέπετε και τα παιδιά ακόμα, όταν μεγαλώσουν θέλουν να φύγουν. Δεν σε θέλουν άλλο. Να πάνε να κάνουν τη δική τους οικογένεια, τα πάρα. Εντάξει, όταν είναι για βοήθεια, καλή είσαι, αλλά δεν σε θέλω άλλο. Και τελευταίος,
πέμπτος. Πνευματικός. Ευχαριστώ που το λέτε, εγώ το νιώθω. Δεν ξέρω αν ισχύει και για άλλους, αλλά εγώ το νιώθω. Δηλαδή, νομίζω ότι καταλάβατε και κατάλαβαν πολλοί και αγρίεψαν πολλοί και με πολέμησαν πολλοί για αυτό το πράγμα, αλλά εγώ θα παραμείνω με αυτή τη λογική, την γραφική για πολλούς, ότι πάνω απ' όλα είναι η σχέση η πνευματική και αυτό είναι που τρέμει περισσότερο ο διάβολος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό ξεσηκώνει τον κόσμο να χαλάσει η σχέση του πνευματικού με το πνευματικό παιδί. Για χίλιους δύο λόγους, δεν μπορώ να φανταστείτε. Γίνεται χαμός. Εγώ θυμάμαι στο μοναστήρι ακόμα, η χειρότερη λογισμή που είχαμε ήταν για τον Γέροντα. Η χειρότερη. Για αυτόν ο οποίος ήταν ο πατέρας δηλαδή. Και έλεγες, καλά, αυτό είναι τώρα αληθινό. Φυσικά, γιατί είναι ο διάβολος πίσω από αυτό. Και επειδή το νιώθω και το έχω ζήσει και το ξέρω, δεν με στεναχωρεί αυτό, ούτε και εσάς. Και μακάρι να δίνει ο Θεός έτσι μέσα από τη λιγοστή αγάπη που έχουμε, γιατί δεν μάθαμε. Ούτε οι γονείς μας μάθανε να αγαπάνε, να αγαπάμε, ούτε οι παππούδες μάθανε τους γονείς μας να αγαπάνε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε ακούσει τραγικά πράγματα και ξέρετε κι εσείς βέβαια το τι γίνεται στις οικογένειες. Μακάρι εσείς να μάθετε τα παιδιά σας να αγαπάνε, αυτό σας παρακαλώ ένα, και άμα έχετε πολλά παιδιά να είναι τα αδέρφια αγαπημένα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει καλύτερη επιτυχία. Βλέπεις η οικογένεια και οι γονείς τα δώσαν όλα και ξεχάσαν να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν μεταξύ τους. Και είναι τα αδέρφια ένα από εδώ και ένα από εκεί. Και φταίει ο γονιός. Πολύ βασικό. Και φυσικά επειδή δεν τελειώνουμε και πέρασε εκεί η ώρα, να θυμάστε αυτό με το δικό του τρόπο. Σαν να λέμε τι θέλεις Θεέ μου από μένα και να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Εκείνο, το άλλο, το άλλο. Γιατί έχουμε πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη, να τώρα γράφω κάτι έτσι μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να είναι έτοιμο. Για το πώς να σας βοηθήσω να βρείτε τα χαρίσματά σας που έχει ο καθένας. Γιατί είναι σημαντικό. Δεν έχουμε μόνο αμαρτίες, έχουμε και χαρίσματα. Αλλά τη στιγμή που θα πεις ότι έχω χάρισμα, το αλφα χάρισμα, πρέπει κάτι να κάνω κιόλας. Δεν μπορώ να τα αφήνω εκεί να κάθεται και να περιμένει. Γιατί αυτό είναι μεγάλης αξίας, ένα χάρισμα. Διότι όταν είναι χάρισμα, κάτι είναι ακέραιο, καταλάβατε. Δηλαδή, στο δίνει ο Θεός ατόφιο. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος αγάπης. Τελείωσε. Θα είναι άνθρωπος αγάπη μια ζωή. Είναι ένας άνθρωπος δυνατός. Μια ζωή δυνατός θα είναι. Στις δυσκολίες, όλα. Είναι άνθρωπος υπομονής. Μια ζωή υπομονή θα κάνει. Είναι πράγματα που δεν φεύγουν από μέσα μας με τίποτα. Ήθελα να πω λοιπόν να τα αξιοποιήσουμε αυτά και φυσικά μην ξεχνάτε, προσπάθησα και προσπαθούμε να είναι ό,τι λέμε του Θεού. Παραλαμβάνω, άσχετα με το τι καταφέρνουμε και πώς κάνουμε και τι κάνουμε. Και αυτό να σας μείνει. Και τα υπόλοιπα, αύριο, με τον Αντωνάκη, θα τα πούμε. Καλή ξεκούραση, ο Θεός μαζί σας και όλα καλά.